Καλησπέρα. Σήμερα για ακόμη μια φορά θα παίξουμε Raft. Έχει μεγάλες εξερευνήσεις στο σημερινό επεισόδιο. Έχει μεγάλη ανατροπή. Έχει φόβο. Έχει τα πάντα. Έχει πραγματικά τα πάντα. Οπότε δεν σποιλάρω απολύτως τίποτα. Θα το δείτε όλοι θα δείτε όλη τη συνέχεια στο βίντεο, γιατί πραγματικά είναι ένα υπέροχο βίντεο. Το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ και ήθελα να το συνεχίσω να κάνω 1 ώρα, 2 ώρες βίντεο το συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορώ, καταλαβαίνετε. Τη συνέχεια θα τη δείτε μέσα στη βδομάδα, θα ξαναέρθει νέο επεισόδιο μέσα στη βδομάδα πριν την Παρασκευή. Οπότε πατήστε την εγγραφή για να ενημερωθείτε πότε θα έρθει. Πατήστε το καμπανάκι και στις ειδοποιήσεις θα βάλετε όλες για να σας έχει την ειδοποίηση. Γιατί αλλιώς δεν έρχεται, το YouTube δεν στέλνει. Άμα πατήσετε να μην έρχονται, δεν έρχεται. Απλά πατήστε όλες τις ειδοποιήσεις. Όλες. Δεν θέλω να χρονοτερήσω άλλο. Θέλω να περάσουμε κατευθείαν στο βίντεο, να δείτε την εξέλιξη και να δείτε και ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο τέλος του βίντεο πάλι. Και λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, είμαστε εδώ πέρα στη σανίδα μας. Έχω μαζέψει αρκετές προμήθειες. Όπως βλέπετε, φαγητό, νερό, τα πάντα. Και εδώ πέρα έχω ψαράκια ψημένα. Τα πάντα. Είμαι κομπλέ. Πάμε να κοιμηθούμε λίγο. Έφτιαξα και κρεβάτι, όπως βλέπετε, την Εώρα, γιατί το είχατε ζητήσει. Αυτό εδώ πέρα είναι το κρεβατάκι μας, λοιπόν, από εδώ και πέρα. Και που λέτε, παιδιά, είχα ξεκινήσει το ταξίδι, άμα θυμάστε, για τον προορισμό μας που ήταν αυτός εδώ πέρα. Θα δείτε τώρα. Το 1891. Όπως πήγαινα, καθώς είχα φτάσει σχεδόν στα μισά, γιατί ήταν 2 χιλιόμετρα, έλαβα ένα άλλο στίγμα, δύο στίγματα. Ένα αυτό δίπλα μου ακριβώς, είχε ομίχλη, έβριχε εκείνη την ώρα, και ένα αυτό εδώ πέρα, το 955. Και είμαι στο 123 αυτή τη στιγμή δίπλα. Και κοιτάξτε, παιδιά, τι είναι. Το μεγαλύτερο νησί στην ιστορία του παιχνιδιού για μένα που έχω βρει μέχρι στιγμής. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πιθανόν αυτό εδώ πέρα κρύβει εχθρού στο νησί. Σταμάτησα σε αυτό το σημείο για να το εξερευνήσουμε μαζί. Δεν ξέρω άμα είναι νησί, κάποιο νησί. Πιθανόν έχει στίγμα αυτό. Δεν είναι απλό νησί, γιατί θα χτύπαγε σε όλα τα νησιά. Πιθανόν έχει κάπου κάποια κεραία και χτύπησε. Βλέπουμε εδώ τον Καρχαρία, διάφορα πράγματα. Και βλέπουμε είναι αρκετά ψηλό. Μεγάλο, τα πάντα. Έχει και πάνω εκεί, όπως βλέπετε, πράγματα, ξύλα. Έχει προμήθειες, λοιπόν, με λίγα λόγια. Βλέπετε εδώ ξύλα, εδώ πόσα έχει. Τα πάντα έχει. Απλά εμείς δεν ξέρουμε αν έχει κάποιον εχθρό. Θα το πλησιάσουμε κάποια. Θα δούμε προς τα που θα πάμε. Γιατί μπορεί να έχει εχθρούς, όπως το είπαμε, και να μην είναι εύκολο, εύκολη πρόσβαση. Να έχει ζώα διάφορα. Οπότε σήμερα θα χρειαστούν τα βέλη που είχα πει θα φτιάξουμε. Δεν τα φτιάξαμε στο προηγούμενο. Έχουμε τα stone arrow ακόμα. Θα πάνε τα στακάρω κάπου ή να τα αφήσω. Θα τα αφήσω. Πάμε να διάσουμε λίγο τα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πάνω μας. Π.χ. τα φύλλα εδώ δεν χρειάζονται. Και αυτά θα τα κάνουμε ροπ. Να έχουμε ροπ. Εδώ θα βάλουμε τα πλαστικά μας μέσα. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε, έχει κάνει update και φαίνονται τα πράγματα και καλά μέσα. Κοιτάξτε λίγο, για λίγη ώρα φαίνονται. Δεν είναι όλα, αλλά φαίνονται κάποια πραγματάκια. Ωραίο αυτό, έκανε update. Έχει αλλάξει μερικά πράγματα. Λοιπόν, αδειάζουμε να φτιάξω πέτρινες. Πέτρινα βέλη. Θα τα ξαναφτιάξω τα πέτρινα, να έχουμε. Αλλά χρειαζόμαστε πλαστικό, οπότε τα αφήνω στην άκρη προς το παρόν. Ξύλα, προμήθειες, είμαστε full παραγωγικοί. Δεν μας λείπει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε βέλη μεταλλικά. Από metal ignot, feather και plank. Φτιάξουμε μια ντουζίνα. Θα φτιάξω 12. Θα μας φτάσουν πιθανό. Δεν είναι τόσα πολλά. Τι θα πετύχουμε, ρε παιδιά, σε αυτό το νησί. Εντάξει, ένα νησί είναι, δεν είναι και μια πόλη. Θα δούμε. Μπορεί να λέω πολλά. Spear έχουμε, τόξο έχουμε, καλό στην υγεία. Έχουμε και το τσεκούρι μας. Έχουμε και fishing rod, το οποίο δεν θα μας χρειαστεί εκεί που θα πάμε. Οπότε, όπα, πεινάμε. Θα πάμε να φάμε λίγο κάτω τα ψαράκια που έχουμε εδώ στην Μάκελερ. Ψημένο, ωραίο. Έχουμε τον Βλάκα εδώ. Και λοιπόν, θα πάρουμε προμήθειες ψάρια, γιατί δεν ξέρουμε. Θα φέρω
5 Μάκελερ να τα έχουμε μαζί μας εδώ στο inventory. Θα φέρω και ένα κοτοπουλάκι. Ή να μην πάρουμε κοτόπουλα, δίπλα είμαστε, θα γυρίσουμε άμα είναι κάτι. Ισχύει. Θα αφήσουμε τα metal. Πού να τα αφήσουμε τα metal? Αυτά. Και εδώ θα αφήσουμε και τα metal ignot. Ωραία, είμαστε οργανωμένοι όσο γίνεται. Λοιπόν, θα εξερευνήσω λίγο με τα κιάλια άμα έχει κάποιον εχθρό από εδώ και φαίνεται. Εκεί, σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε και εσείς, δεν βλέπουμε κάτι. Όπα! Ένα καγκουρό, τι είναι αυτό? Όπα! Το πρώτο μας ζώο! Το πρώτο μας ζώο στο παιχνίδι που έχουμε βρει. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει ζωντανό οργανισμό, εκτός από ψάρια και τέτοιο. Από εδώ μεριά. Πού πάει, προς τα πού κατευθυνόταν αυτό? Κάτι ήταν, τι ήταν, σαν καγκουρό ήταν ρε φίλε. Προς τα εκεί που κατευθύνεται θα το βρούμε, δεν θα είναι τόσο μεγάλο το νησί. Εκεί πάνω έχει τίποτα? Δέντρα, δέντρα. Nothing. Θα το πλησιάσουμε λοιπόν, νερό πιστεύω έχει γίνει, ναι. Το βάζουμε εδώ και έχουμε φύγει. Ανοίγουμε, κατεβάζουμε την άγκυρα. Ισιώνω τα πανιά να φύγουμε ακριβώς εκεί που θέλω. Όπα, είναι την αντίθετη. Πάμε από εκεί. Από εκεί, μην το χάσουμε. Ωραία, κατευθυνόμαστε προς αυτό. Την κατεύθυνση να μπούμε από εκείνη τη ράμπα που είδαμε το ζώο. Μην μας γυρίσει η σχεδία και μας χαλάσει όλη την παραγωγή μας. Μας τη γύρισε. Πω. Δεν πειράζει, πλησιάζουμε από εδώ εμείς. Κατεβάσω άγκυρα εδώ. Επίτευγμα large landmass ahoy. Πήραμε καινούριο επίτευγμα μέχρι στιγμής. Πιθανόν θα έχει καλό βυθό γιατί είναι μεγάλο νησί. Οπότε αυτό το αφήνουμε για το επόμενο επεισόδιο, γιατί θα μείνουμε αρκετό καιρό πιστεύω εδώ. Κάτσε να μαζέψουμε λίγα ξυλάκια. Αρχικά λέτε να έχει πράγματα το νησί. Μακάρι. Εγώ θέλω να έχει πράγματα, γιατί μας λείπουν πράγματα. Δεν θα το σκοτώσω. Δεν πρέπει να το σκοτώσουμε αυτό πιστεύω. Πιστεύω είναι κάποιο σημάδι. Οπότε θα το αφήσουμε. Δεν θέλω να το φοβερίσω όμως. Πού θα πάει? Είναι ένα νησί. Όπου και να πάει, εδώ θα μείνει. Υπτάμε να... Δεν έχουμε τίποτα. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται φιλικό. Να πλησιάσω. Να το πλησιάσουμε. Δεν ξέρω, μην είναι και επιθετικό κιόλας. Είναι επιθετικό τώρα ή πάει να φύγει, να κρυφτεί? Κατσίκι είναι. Να είναι κατσίκι στο παιχνίδι. Εσείς ξέρετε τι θα είναι. Μπορεί να είναι και κατσίκι. Και να έχουμε βρει και ζώο, να μαζεύουμε και μαλλί και να φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Πανοπλίες. Οχ! Οχ! Αγριόχειρος. Αγριόχειρος. Άρα έχουμε εχθρούς. Ο αγριόχειρος δεν θα είναι φιλικό, από όσο ξέρω. Αυτό θα το αφήσουμε το πλασματάκι. Δεν θα μας πειράζει, απλά φεύγει μακριά μας. Δεν θα το πειράξουμε, δεν σε πειράζουμε, κάτσε εδώ εσύ. Πάμε να πλησιάσουμε λίγο τον αγριόχειρο που έχουμε εκεί μπροστά μας, στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Το ξέρω ότι δεν φτάνει παιδιά, μην νομίζετε. Άρα ήταν καλή μας επένδυση τα μεταλλικά μας βέλη, γιατί θα μας χρειαστούν πιστεύω τώρα. Είναι εκεί μπροστά. Πιθανόν το νησί να μην είναι για βραδινές εξορμήσεις. Υπτάμενο κάτι δεν έχουμε προς το παρόν. Ελπίζω να μην έχουμε. Έχουμε καρπούζια, όχι καρπούζια δεν είναι, pineapple. Για αλλού πηγαίναμε, jackpot βρήκαμε παιδιά. Τα λουλούδια θα μαζέψω άλλη φορά, να καθαρίσω λίγο από εχθρούς ό,τι έχει. Και καρπούζια έχει εδώ βλέπουμε.
Να φάμε λίγο αυτό και νυχτώνει. Οπότε πρέπει να προσεγγίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τον αγριόχειρο. Να τον σκοτώσουμε κιόλας άμα γίνεται. Και να πάμε προς τη σανίδα μας να κοιμηθούμε. Και να έρθουμε το πρωί. Ω! Ω! COVID damage! Ω! Τι κάνω! Έχω αγχωθεί! Ω! COVID καλό damage! Όπα παιδιά, δεν το περίμενα αυτό. Χάσαμε βέλη και χάσαμε και τη ζωή μας παραλίγο. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ στο κάτω μέρος. Και θα έχουμε και κάνα γαρχαρία από κάτω. Και δεν θα πάνε τα πράγματα όπως θα θέλουμε. Για πρώτη μέρα στο νησί. Θα φύγει τόσο άδοξα και τόσο όμορφα. Οπότε πάμε γρήγορα. Γιατί τώρα έχει πέσει και το σκοτάδι και δεν βλέπουμε την απόλυτη... Δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Σε παρακαλώ. Το ζωάκι. Ο αγριόχειρος είναι εκεί στη μεριά του. Πιθανόν να μην προλάβουμε να το ξερευνήσουμε σε ένα επεισόδιο. Βλέπω κάτι κόκκινα πράσινα. Α, η σανίδα μας είναι αυτή. Οι κεραίες. Και το... Η λάμπα που έχουμε. Κοιτάξτε το τοπίο τώρα. Τι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Το έχουν κάνει, το έχουν εξελίξει πολύ καλά και μ' αρέσει. Κοιτάξτε εδώ, φεγγάρι τώρα. Πάμε λοιπόν μέσα. Ο καρχαρίας εδώ θα κάνει πάρτι όσο λείπουμε εμείς, αλλά δεν πειράζει. Προς το παρόν θα κοιμηθούμε. Βλέπετε, έχουμε επιβιώσει 68 μέρες, οπότε δεν μας παίρνει και τόσο να πεθάνουμε. Έχουμε δώσει πόνο να χορτάσουμε. Και να αδειάσουμε λίγο από πράγματα. Δεν έχουμε μαζέψει κάτι τρελό. Κάτι σπόρους, κάτι τέτοια μόνο. Αυτά εδώ. Εδώ. Δεν είχαμε μαζέψει κάτι. Και σανίδες. Έπιασε και κύμα τώρα. Ολοκληρώθηκε. Και ο Μίχλη, αυτό μας έλειπε τώρα. Ο Μίχλη. Αυτό δεν το σκοτώνω. Το υπόσχομαι. Τον αγριόχειρο θέλω να σκοτώσω. Δεν θέλω να σε πειράξω, φιλαράκο. Με τον Ned Lancer θα το πιάσουμε μάλλον αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω πώς πιάνονται τα πράγματα. Μην έχει κι άλλο αγριόχειρο. Αυτός να έχει μείνει, να έχει φάει τον damage ή να έχει θεραπευτεί τώρα. Γιατί είναι και σκληρά ζώα αυτά. 8 βέλη θα μας φτάσουν. Πιστεύω αλλιώς ξαναγυρνάμε πίσω. Ου! Μας πήρε μαζί μας. Να τους. Μαζεύουμε τα βέλη μας. Πήραμε επίτευγμα beginner Warhog. Κάτσε βρε να πάρω τα βέλη μου. Κοίτα, κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι βρε. Δεν θέλω να σου κάνω κακό. Τα βέλη μου θέλω. Τώρα θα σε μαζέψω για σένα. Να φάμε και τίποτα γιατί raw meat. Επιτέλους βρήκαμε πολύ χρήσιμα πράγματα μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχουμε και για trophy board κεφάλι από αγριόχειρο ή μπορούμε να το φορέσουμε αναλόγως τι θέλουμε. Έχουμε και άψητες μπριζόλες, άψητο κρέας. Οπότε έχουμε και leather από το ζώο που θα μπορούμε να φτιάξουμε πανοπλίες, διάφορα πράγματα για armor. Παιδιά, το εργαλείο που χρειαζόμαστε πιστεύω για να πιάσουμε το... Κατσίκι, άμα είναι κατσίκι. Γράψουμε στα σχόλια άμα είναι κατσίκι. Είναι πιστεύω αυτό εδώ πέρα. Πού είναι? Net Lancer αρχικά. Net Lancer, χρειαζόμαστε scrap, πλαστικά, metal ignot και bolt. Τα έχουμε όλα αυτά. Και μετά θα χρειαζόμαστε και να βάλουμε και δίχτυ μέσα σε αυτό. Οπότε, είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι για να πιάνουμε μέλισσες. Και στο επόμενο θα φτιάξουμε και cooking pot, κατσαρόλα για να αρχίζουμε να φτιάχνουμε και σούπες, να χορταίνουμε καλύτερα, να εκμεταλλευόμαστε και τα φρούτα και τις πατάτες και όλα. Και θα φτιάξουμε και για φυτά. Το τόξο αρχίζει και πέφτει το health του, οπότε θα χρειαστεί να το εγκαταστήσουμε με ένα καινούριο. Εμείς τώρα είμαστε εδώ. Μας μάζεψε για κάποια φάση ο αγριόχειρος για τα καλά μπροστά του. Μας πήρε μαζί του. Τώρα κάνει αρκούδα μας έχει λείψει από εδώ πέρα να ολοκληρωθεί. Πω νησάρα, πιστεύω είναι νησάρα καλή. Θα μας προσφέρει πολλά πράγματα, αλλά θα μας καθυστερήσει από το ταξίδι να ανακαλύψουμε
τον επόμενο προορισμό μας που είχαμε βάλει, κάτι παίρνουμε, κάτι χάνουμε. Δεν τα έχουμε όλα. Και αυτό είναι μια πολύ καλή εξερεύνηση, καλή κίνηση προς την επιβίωσή μας, να ανακαλύψουμε νέα πράγματα. Τώρα τι ανακαλύπτουμε, τώρα τι ψάχνουμε, ένα Θεός ξέρει. Εδώ έχει δέντρα, οπότε από ξύλα δεν θα μείνουμε. Όπα, τι ήταν αυτό, αγριόχειρος. Παιδιά, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ουι, τι είναι αυτό το πράγμα. Ω, μας πήρε κατρακύλα. Μας πήρε κατρακύλα. Μας πήρε κατρακύλα, πέσαμε από εκεί πάνω. Κάτι ήταν ένα τεράστιο πτηνό. Είδα από τη σκιά του, όχι μόνο από τη σκιά του, θα πέσουμε τελείως κάτω τώρα. Πώς θα ανεβούμε πάλι πάνω εκεί. Όχι. Μας πετάει πέτρες. Τι κάνει ρε. Πώς γίνεται αυτό να το σκοτώσουμε. Το πετύχαμε. Το σκοτώσαμε. Δεν πιστεύω να το σκοτώσαμε τόσο εύκολα. Είναι ένα τεράστιο πράγμα. Ωρα, τρώμε καλό damage. Αναχώρηση. Υποχώρηση. Υποχώρηση. Πάμε στο σπίτι μας. Πάμε στο σπίτι μας. Φά εδώ. Κάτσε λίγο εδώ, πιστεύω είσαι καλά. Να πιούμε λίγο νερό. Όπα. Αυτά δεν μας τα είχατε πει. Αυτά δεν μας τα είχατε πει. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ. Και ήμουν πάνω κύριε φίλε. Τώρα κοίτα που είμαι. Στον πάτο. Θα ανέβουμε ξανά εκεί πάνω, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε όπλα τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο, δεν είναι ένα αγριόχειρος. Είναι ένα πτηνό, τεράστιο πτηνό, που όχι απλά είναι πτηνό και πετάει και μπορεί να σε δαγκώσει, σου πετάει και βράχους. Μπορεί να μας καταστρέψει και τη σανίδα αυτό το πράγμα τώρα. Να συνεχίσω. Να συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Τι εδώ θα σταματήσουμε, πάμε να κάνουμε από εκεί που ήμασταν. Ήμασταν πιο ψηλά τώρα. Όχι, εδώ πρέπει να ήμασταν, εδώ ήμασταν. Άρα αυτό είναι το σπίτι του. Θα είναι μεγάλο επίτευγμά μας να σκοτώσουμε αυτό το πράγμα, πιστεύω. Το βλέπουμε από τη σκιά, είναι καλό αυτό από τη σκιά. Το βράδυ θα είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν θα το βλέπεις από τη σκιά του. Να το. Τώρα πού πάει. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα πώς είναι. Βγες ξανά έξω. Βγες ξανά έξω με τα κιάλια, τα φοβάμαι τα κιάλια, δεν βλέπω τίποτα. Χάνει πολύ χέρι αυτός ο βράχος. Εντάξει, να μου πεις, λογικό είναι, σου πετάει ένα βράχο το πουλί. Τι πουλί είναι και πετάει ένα βράχο. Τώρα χάσαμε και τη σανίδα μας πίσω τώρα. Εκεί πάνω να είναι το σπίτι του. Να δω, εκεί πρέπει να είναι η φωλιά του. Πού είναι, όχι ένα δέντρο απλό είναι. Έχεις πολύ φαντασία, Στράτο. Ωπα, ένα πουλί. Ένα πουλί είναι αυτό. Το κατσικάκι και ένα πουλί. Ωπα, ωπα. Ζώο καινούριο. Α! Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Δεν θέλω να το σκοτώσω τώρα αυτό. Πιστεύω είναι κρίμα στο καημένο. Είναι το παιδί του. Άμα είναι το παιδί του θα το σκοτώσω. Το παιδί του παίζει να είναι. Θα το σκοτώσω. Πάει προς τα πάνω. Και προστατεύει το παιδί του μάλλον. Το κατσικάκι θα το πάρουμε στο επόμενο. Φύγε, φύγε. Μην φύγεις πολύ μακριά. Εδώ θα κάτσεις γιατί θα σε πιάσω την επόμενη φορά. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Είναι το παιδί του και θα γίνει κι άλλο τέτοιο και θα έχουμε δύο τέτοια. Άμα είναι να το καθαρίσουμε το μέρος εδώ πέρα από όλους όσους πλησιάζουν να μην τον έχουν το εχθρό αυτό. Άμα είναι, πείτε μου, άμα είναι το παιδί του και πρέπει να το σκοτώσουμε, για να ξέρω. Καρχαρία, έλα λίγο εδώ. Τα έχω βάλει με μεγαλύτερες από σένα μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω. Οπότε, έλα να σε φάω και εσένα να ξερευνήσουμε και λίγο το βυθό να δούμε τι παίζει. Κάτσε λίγο πίσω τώρα, έλα. Έλα, μην μας παίζει δύσκολος. Καινούργια ψάρια. Καινούργιο ψάρι. Έχει ψάρια εδώ. Εκτός από τον καρχαρία. Εχθρικά κι αυτά να είναι. Αυτό το ψάρεμα το είδατε εδώ πέρα. Πιθανόν θα σας έχω κάνει κάποιο zoom. Ή αυτό εκεί πέρα δεξιά. Αυτό εδώ κάτω.
Είναι εχθρικό. Πείτε μου στα σχόλια για να ξέρω. Να τα προστατεύω. Να προστατεύομαι. Έλα βρε, άλλη μία είσαι. Σε έχω τώρα, σου λέω. Σε έχω. Έχεις μπλέξει με... Το παίζω πολύ μάγκας και θα τα χάσουμε όλα. Τρώμε λίγο. Τον φίλο του Καρχαρία, πού είσαι? Έτσι θα καταντήσεις και εσύ με βλέπεις αυτή τη στιγμή πως είμαι? Τρώω Καρχαρία, φιλετάκι. Θέλω τη βοήθειά σας και επίσης και με το ψάρι που είδατε εκεί πέρα. Ένα κυτρινοπό έτσι λίγο φουσκωτό. Αυτό τι είναι? Watermelon seed. Πώς είναι αυτό? Σπόρους ήταν συνήθως το Watermelon. Μετά το update έγινε έτσι. Καλό. Ήρθες μόνος. Τώρα θα σε ακολουθήσω όμως και θα πεθάνεις τώρα. Τώρα το υπόσχομαι. Τώρα το υπόσχομαι γιατί μου σπάσες το ξύλο μου. Αυτό το ψάρι το φοβάμαι πιο πολύ από τον Καρχαρία. Γιατί τον Καρχαρία το βλέπω, ενώ αυτό δεν το βλέπω. Εκείνο εκεί στο βάθος. Τι είναι ρε? Οι φούσκες εκείνα εκεί τα πράγματα. Που βουσκώνουν. Έλα, άλλες δύο είσαι τώρα, έλα. Έχω και μεταλλικό σπίρ. Θα σπάσει το σπίρ μου και θα πεθάνω. Νάτος. Με τόξο. Το βέλος μου. Σε ευχαριστώ. Τώρα θα πετάξουμε και αυτό το έχτρωμα. Έχω εδώ πραγματάκι να φάμε. Φιλέτα έχουμε 5. Έχουμε 2 μπουτάκια. Έχουμε 2 μπριτζολάκια. Αρχικά, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να βρούμε αυτό το πλασματάκι να μάθουμε άμα είναι επιθετικό. Έρχεται απειλητικά προς τα πάνω μου και φαίνεται απειλητικό, να μπορώ να ομολογήσω. Όπα, φουσκώνει. Τι είναι? Ωχ, σκάει. Poison Puffer. Πώς το έλεγε, κάτι έλεγε. Κάτσε μαζέψουμε αυτά και θα μάθουμε τι είναι. Κοίτα το καημένο. Poison Puffer Head. Και μας έδωσε και Explosion. Τι κάνει αυτό το πραγματάκι? Το Explosion. Explosive God can be dried in the smelter. Σόπα ρε φίλε. Εξελίξεις βρίσκω. Όπα. Και θα μας δώσει gunpowder αυτό. Να φτιάχνουμε πράγματα. Κάτσε. Γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα. Έχει άλλη τροπή τώρα. Τι μπορούμε να φτιάχνουμε με αυτό? Α, μήπως χρειαζόμαστε αυτό το υλικό για να μπορούμε να φτιάξουμε δίχτυ μετά. Κάτσε να δω εδώ πέρα. Θα χρειαζόμαστε να το φεύγουμε το δίχτυ, πιστεύω, ε. Τώρα θέλουμε να κάνουμε με ένα μαλλί research και να μάθουμε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να φτιάξουμε backpack. Μας κάνει expand το inventory μας. Μπορούμε να φτιάξουμε grass plot. Επίσης με το συγκεκριμένο. Χάσαμε το ένα, δεν πειράζει. Το δέρμα. Με μαλλί μπορούμε να φτιάξουμε παπούτσια. Μπορούμε να φτιάξουμε ασπίδα. Μπορούμε να φτιάξουμε κράνος. Μπορούμε να φτιάξουμε αρκετά πράγματα, μπορώ να πω. Και τώρα να βρούμε το gunpowder. Explosive powder. Και θα φτιάχνουμε net canister. Και ναι, με αυτό, μία πέτρα και σκηνή, γίνεται η δουλειά μας. Οπότε χρειάζονται αυτά τα πραγματάκια, αυτά τα ζωάκια. Το ανακάλυψα μόνος μου, τελικά. Κάτσε να φάμε λίγο. Το νησί αυτό έχει πάρα πολύ καλά πράγματα. Θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει το σπίτι μας αυτό το πέρα το πράγμα. Και μετά να αρχίσουμε να το επεκτείνουμε, να το κάνουμε ένα σπίτι πραγματικότητα. Και όχι αυτό το πέρα μια σανίδα με έναν όροφο από πάνω. Και λοιπόν πάμε εδώ, βάζουμε ένα, το κάνουμε research. Και μαθαίνουμε με αυτό το πράγμα το net canister. Το οποίο θα είναι αυτό που θέλουμε. Και είναι στα όπλα. Ναι, net launcher με net canister. 4 πέτρες, ένα explosive για να κάνει την έκρηξη και σκηνή. Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, θα μαζέψουμε βέλη. Θα φτιάξουμε βέλη, έχουμε. Θα κάνουμε προετοιμασία καλή, φαγητό, έχουμε νερά, έχουμε. Οπότε δεν μας λείπει κάτι από αυτό. Θέλουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Να εξελιχθούμε λίγο σε όπλα. Να φτιάξουμε καινούργια τόξα, γιατί βλέπετε τώρα το τόξο έχει
χάσει το health του. Να κάνουμε γενικώς κάποιες αναβαθμίσεις στον οπλισμό μας, να είμαστε άνετοι και να μάθουμε κάποιο τρόπο πώς θα το σκοτώσουμε αυτό, να βγάλουμε ένα σχέδιο. Να ανεβούμε πάνω εκεί και να το ρίχνουμε βέλη όταν πάει να μας ρίξει πέτρες. Γιατί πιθανόν δεν το έχω δει να κινείται πιο ψηλά από την κορυφή του, δηλαδή να πηγαίνει πιο ψηλά. Οπότε, άμα προσελκύσουμε εκείνο το σημείο και έχουμε το high ground, τη στιγμή αυτό που θα κατεβαίνει να παίρνει τους βράχους, γιατί τους βράχους τους παίρνει από εδώ τριγύρω από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, θα μπορούμε να του κάνουμε μια επίθεση μέχρι τη στιγμή να έχει το χρόνο αντίδρασης, τη στιγμή που ανεβαίνει αυτό, να είμαστε εμείς από πάνω να του ρίχνουμε κάποιο βέλος. Οπότε θα δούμε λίγο πώς θα το στήσουμε. Θα φτιάξουμε ένα σχεδιάκι ωραίο. Οπότε θα πάμε να κοιμηθούμε αρχικά, να ξημερώσει και τα λέμε ξανά εμείς στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα, αν δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο επεισόδιο, γιατί θα ανέβει και μέσα στη εβδομάδα, οπότε πατήστε την εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι και στις ειδοποιήσεις να βάλετε όλες για να μάθετε πότε θα ανέβει. Γιατί μπορεί να ανέβει και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και πριν την Παρασκευή δηλαδή. Θα έχει δύο βίντεο τη βδομάδα που μας έρχεται με Raft. Οπότε σπάστε την εγγραφή και το καμπανάκι. Αφήστε ένα like αν μας άρεσε το βίντεο και πείτε μου διάφορες πληροφορίες. Πώς μπορούμε να το προσελκύσουμε, τι εχθρός είναι, τι κάνει, μόνο πέτρες ή ορμάει κιόλας. Πείτε μου. Πιθανόν θα έχει κι άλλους αγριόχειρους μέσα σε αυτό το νησί, οπότε θα έχουμε και το νου μας εκεί γι' αυτό. Αλλά πιστεύω, αν φτάσουμε στο high ground πάνω εκεί που σας είπα, δεν θα έχουμε κάποιον άλλο εχθρό, άρα μόνο το πουλί. Θα τους απομονώσουμε τους άλλους. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.